επίσκεψη στο Ηράκλειο προγραμματίστηκε τη Δευτέρα και ενώ ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που θα επέστρεφα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Κρήτη, δυστυχώς φτάνουμε σήμερα με βαριά καρδιά που χάσαμε έναν άνθρωπο της ηλικίας μου, ο οποίος, τι να πω, δηλαδή τέτοια απανθρωπιά να τον σπρώχνουν σαν σκυλί στο νερό είναι απίστευτο πράγμα και ειδικά τα σχόλια του Υπουργού Ναυτιλίας μετά μου υπενθυμίζουν το λόγο για τον οποίο μπήκα στην πολιτική. Και αυτός ο λόγος είναι η ενσυναίσθηση, είναι το να μπορέσουμε όλοι να βάλουμε τον εαυτό μας στα μάτια και την ψυχή του άλλου και να μπορέσουμε να κάνουμε μια χώρα καλύτερη για όλους και κυρίως τα παιδιά μας τα οποία έχουν φύγει έξω και φεύγουν έξω και πρέπει να γυρίσουν. Η υποψηφιότητά μου με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι μια υποψηφιότητα που δεν είναι συστημική, προέρχεται αρχικά από τον Αλέξη Τσίπρα και μετά από την κοινωνία του κόμματος και αυτό το λόγο είμαι εδώ σήμερα για να γνωρίσω τους φίλους μου κριτικούς και να μπορέσουμε να δείξουμε ένα μήνυμα ότι απέναντι στο δεξί παρακράτος και στην έλλειψη τεχνοκρατικής επάρκειας και ενσυναίσθησης που παρουσιάζουν τα μέλη της κυβέρνησης υπάρχει ένα μέλλον για μια ενωμένη δημοκρατική παράταξη η οποία θα είναι κυβέρνηση σύντομα. Σας ευχαριστώ. Κατά τη γνώμη μου μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει κάτι πολύ μεγάλο και εύχομαι αυτές τις μέρες να το βλέπετε και να το βλέπουμε όλοι μαζί.